Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Λιάπ και σήμερα θα σας παρουσιάσω τα Metal Goblins. Ουσιαστικά πήραμε από την Zendikar, από το προηγούμενο τάκι του πήραμε το Goblin Kai, το Bushwalker, το Chieftain και το Devastating Summons και το τροποποιήσαμε ώστε να πάρει μια μεταλλική νότα από τις Cards of Mirrodin. Για να δούμε λίγο το τεκάκι. Τετράδα Goblin Guide, τετράδα Bushwalker, τετράδα Chieftain, 3 Devastating Summons, 4 Kul'Doth Rebirth, καρτάρα, 4 Memnite, 4 Perilous Mirror, αποτελεί και απάντηση για τον Corphire Walker, τετράδα Panic Spellbomb, 4 Lightning Bolt, 3 Galvanic Blast, 2 Tittering Peaks και 2 Spalding Spires. Δεν ήξερα ποιο τα 2 να βάλω και βάλω 2 και 2 για να είμαστε σίγουροι και 18 Mountain. Όσον αφορά το Sideboard, έχουμε τετράδο Combust για τα Blue White που παίζουν Bent Slayer και για τα White Winning, τετράδα Cunnilingus για τα Valakut, τα Green Eldrazi, τετράδα Ratchet Bomb για τα White Winnie, για οτιδήποτε παίζουν Zero Drops, One Drops, Two Drops, και τετράδα Room Blaster για τα κυρίως για τα Blue Black, αλλά μπαίνουν και στα Blue White. Λοιπόν, είναι ένα δικάκι το οποίο σαφέστατα τρέχει σε σχέση με το Profiterole. Μπορεί να κάνει κάποια φοβερές αρχές, φοβερά ξεκινήματα, συγγνώμη. Και το Kul'Doth Rebirth, συνδυασμό με Bushwalker και Chieftain, μπορεί να κάνει θαύματα. Ένα το Devastating Summons δένει στο deck και συμπληρώνει αυτό το καταπληκτική εφτάδα καρτών που αποτελούν το κύριος win condition. Λοιπόν, για να δούμε και ένα game. Μόλις έπαιξε ένα οχτάρι το οποίο το κέρδισε. Για κάποιο λόγο δεν μου έκανε save όλα τα games. Για να δούμε αυτό. Παίζω εναντίον Blue Black Control. Εδώ θέλεις γενικά να αδειάζεις το χέρι σου εναντίον του και να προσπαθείς να γράψεις όσο πιο πολλά damage μπορείς. Εδώ θα μας κάψει το Perilous Mirror. Άρα διάρκεια του την έφαγε. Επιμένουμε εμείς και μπαίνουμε. Εδώ θα τον αναγκάσουμε να προβεί σε κίνηση. Παίζουμε Perilous Mirror, τρώει counter και ρίχνουμε μέσα τα summons και του λέμε παίξε. Απλά και κατανοητά. Δάκρυσε ο τύπος. Λοιπόν, όπως είδατε, το δεκάκι τρέχει. Το άλλο game δεν σας το δείχνω γιατί μάλλον έχει πολύ ενδιαφέρον. Εναντίον Pyromancer, ο οποίος μάλλον δεν βρήκε το κόκκινο. Παίζουμε δεύτερη, θα καθίσουμε αυτό το χέρι γιατί μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα. Μας ήρθε το mountain που χρειαζόμασταν. Θα βγάλουμε τα Goblins με το Kul'Doth Rebirth. Θα του γράψω μια πεντάρα δεύτερο γύρο. Και δεν τράβηξε αυτό που ήθελε.
και έχασε. Αυτό ήταν το τρεκάκι, γρήγορο και κατανοητό. Το συνιστώ, είναι καταρχήν πάρα πολύ φθηνό, δεν χρειάζεται το μοξάκι να βάλετε που έχω δει λίστες μια μοξ, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι άλλο για αυτό το deck. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι κερβάρει πάρα πολύ καλά και μέχρι τρίτο γύρο μπορείς να έχεις κερδίσει. Λοιπόν, αυτά από το LYAP, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.